Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη σημερινή μας εκπομπή, όπως θα διαπιστώσετε, τα γυρίσματα έχουν γίνει σε εξωτερικό χώρο. Οι διάφοροι φυσικοί ήχοι ελπίζω να μην δημιουργήσουν πρόβλημα, τουλάχιστον σε αυτά που θα πούμε και που θα ακούσετε. Σήμερα αποφάσισα να ανατρέξουμε στην ιστορία του βιβλίου και να δούμε πώς δημιουργήθηκε και πώς εξελίχθηκε στην πορεία των αιώνων αυτών το σημαντικότερο μέσο μεταφοράς, διάδοσης, μετάδοσης της τέχνης, του πολιτισμού, του λόγου, της σκέψης που είναι το βιβλίο. Αναδρομή λοιπόν στο παρελθόν, αναζητώντας τις ρίζες του βιβλίου. Πριν ξεκινήσουμε όμως το ταξίδι μας, ας δώσουμε τον ορισμό. Τι είναι βιβλίο? Το βιβλίο είναι υλικός ή μη φορέας γραπτού, εικαστικού, ηχητικού ή μηδενικού περιεχομένου. Στην βιβλιοθηκονομία, ένα βιβλίο ονομάζεται και μονογραφία για να ξεχωρίζει από τις περιοδικές έντυπες εκδόσεις. Παγκοσμίως σήμερα, ως βιβλίο εννοείται η συνηθέστερη κατηγορία εντύπου αντικειμένου στο οποίο απαντάται εξώφυλλο και περιεχόμενο σε συγκεκριμένο αριθμό συνδεδεμένων τεμαχίων χαρτιού. Βιβλίο αποκαλείται επίσης το σύνολο του περιεχομένου του αντικειμένου αυτού ως πνευματικό έργο. Ένα βιβλίο με περιεχόμενο αποτελεί πνευματικό έργο ενός ή περισσότερων συγγραφέων. Σύμφωνα λοιπόν με την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, αυτός είναι ο ορισμός του βιβλίου. Πριν συνεχίσουμε, ας δούμε ένα υπέροχο κλιπάκι που ετοίμασαν τα παιδιά, τα νήπια του 13ου κλασικού νηπιαγωγείου Γιαννητσιών και το οποίο αναφέρεται στην ιστορία του βιβλίου. Thank you.
Θεωρούμε πως οι πρώτες μορφές βιβλίων ήταν οι πύληνες πλάκες πάνω στις οποίες χάραζαν χρησιμοποιώντας ένα είδος γραφίδας. Οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν αυτή τη μορφή υπήρξαν οι Σουμέριοι, οι Βαβυλώνιοι και γενικότερα οι λαοί της Μεσοποταμίας. Τεράστιος αριθμός από αυτού του είδους τα βιβλία σε πύληνες πλάκες ανακαλύφθηκαν στην Μεσοποταμία, όπου εκεί αναπτύχθηκε ο πολιτισμός των Σουμερίων. Αυτά τα γραπτά κείμενα μέχρι σήμερα θεωρούνται τα αρχαιότερα. Περιέχουν δε μια μεγάλη ποικιλία κειμένων, τα οποία αναφέρονται σε συναλλαγές εμπορικές, σε δικαστικές αποφάσεις και σε μεγάλο αριθμό ονομάτων, ανθρώπων αλλά και θεοτήτων. Επίσης, στα πρώτα αυτά βιβλία, γραμμένα τα περισσότερα σε σφινοειδή γραφή, περιέχονται θρησκευτικά κείμενα και ύμνοι, μυθικές ιστορίες, με σπουδαιότερη εκείνη του Γκυλγαμές. Αλλιώς, το αρχαιότερο γραπτό έπος του Γκυλγαμές. Ανήκεται σχεδόν από το χρόνο και από τις όποιες δύσκολες συνθήκες, οι πύληνες πλάκες φυσικά δεν ήταν το εύκολο μέσο για να καταγράψει κανείς όσα ήθελε να μείνουν στο χρόνο. Φαντάζεστε τη δυσκολία, όχι μόνο στο να γράψει κάτι κάποιος σε αυτές, αλλά και στην μετέπειτα επεξεργασία τους, έτσι ούτως ώστε αυτές να μην καταστρέφονται εύκολα. Για το μέγεθος της δυσκολίας αυτής μπορείτε να ρωτήσετε έναν σύγχρονο αγγειοπλάστη ή πυλοποιό. Μετά τις πύληνες πλάκες, μετά τους Σουμέριους δηλαδή, τη σκυτάλη παίρνουν οι Αιγύπτιοι. Στις όχθες του Νείλου φύεται ένα εξαιρετικό φυτό που δίνει λύση στην χρονοβόρα και δύσκολη στην επεξεργασία της πύληνη πλάκα. Είναι ο πάπυρος, ένα είδος καλαμιάς. Ένα είδος καλαμιάς που επεξεργάζεται εύκολα και στην κατασκευή αλλά και στην καταγραφή των στοιχείων. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα, η αντοχή του στο χρόνο. Εύκολα επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα από την υγρασία και η ζωή του δεν μπορεί να αντέξει παραπάνω από 80 ή 100 χρόνια. Κλείστο. Οι Αιγύπτιοι, οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν τον πάπυρο ως μέσο καταγραφής και όπως ήταν φυσικό, ο τότε γνωστός κόσμος μέσω αυτών γνώρισε τη χρήση του. Ο πάπυρος ως αποτέλεσμα επεξεργασίας μοιάζει με χαρτί, το οποίο μπορούσε να τυλιχτεί σε ρολούς, σε κυλίνδρους που πολλές φορές έφταναν το μήκος των 40 μέτρων, χωρίς κίνδυνο καταστροφής ή αλλίωσης του κειμένου που περιείχε. Πολλά βιβλία από πάπυρο περιείχαν γραπτά των μεγάλων και γνωστών συγγραφέων εκείνης της εποχής. Παρά τις φαινομενικές ευκολίες του, όπως η Λία Επιφανειά του, το εξαιρετικά μεγάλο σε μέγεθος μήκος του, που άνοιγε και έκλεινε εύκολα, η απλή καλλιέργεια και η επεξεργασία του, κυρίως όμως το φθηνό κόστος του, ο πάπυρος είχε και αρκετά μειονεκτήματα. Καταρχάς, όπως είπαμε και προηγουμένως, η αντοχή του στον χρόνο που δεν ξεπερνούσε τα 80 με 100 χρόνια. Η ευαισθησία του στην υγρασία ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα από όλα αυτά ήταν η δημιουργία αντιγράφων. Τα αντίγραφα αυτά τα έφτιαχναν επαγγελματίες αντιγραφής, οι οποίοι αμοιβόντουσαν αδρά και βέβαια χρονοβορούσαν. Έτσι, τα σπουδαία κείμενα ως αντίγραφα ήταν ελάχιστα και βέβαια πανάκριβα. Από τέτοια αντίγραφα δημιουργήθηκαν οι μεγάλες βιβλιοθήκες της εποχής, όπως των Αθηνών, της Ρώμης και η γνωστή σε όλους μας Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Σε όλα αυτά τα προβλήματα του παπύρου, ένα νέο υλικό έρχεται να δώσει λύσεις. Λύσεις στην καταγραφή της σκέψης και του λόγου. Είναι η περγαμηνή. Η περγαμηνή, η οποία χρησιμοποιήθηκε κυρίως από Εβραίους και τους Πέρσες,
ήταν επεξεργασμένα κομμάτια από δέρματα ζώων και είχε μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Γύρω στο 200 π.Χ. ο βασιλιάς της Περγάμου Ευμένης τελειοποιεί μια παλιότερη μέθοδο παραγωγής της περγαμηνής με αποτέλεσμα να αυξηθεί και η παραγωγή αλλά και η χρήση της. Ο πάπυρος εγκαταλείπεται σιγά σιγά και η περγαμηνή γίνεται πλέον το νέο ευκολόχρηστο υλικό με μεγάλη αντοχή αλλά και ευκολία στη χρήση της. Ωστόσο, και με αυτό το υλικό προβλήματα υπάρχουν. Τα προβλήματα αυτά εστιάζονται κυρίως στο κυλινδρικό της σχήμα που δυσκόλευε πάρα πολύ την βιβλιοθέτηση. 6 αιώνες αργότερα, γύρω στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, το κυλινδρικό βιβλίο αλλάζει σχήμα. Μια νέα μορφή βιβλίου κάνει την εμφάνισή της, η οποία δείχνει αρκετά βολική τόσο στη βιβλιοθέτηση όσο και στην ανάγνωση. Ο κώδικας. Ο κώδικας ήταν φύλλα περγαμηνής ή παπύρου, διπλωμένα στη μέση και ραμμένα σε ξύλινες πλάκες. Ο πρόγονος, θα λέγαμε, του σημερινού βιβλίου. Με τον τρόπο αυτό διασώθηκαν πάρα πολλά χειρόγραφα βιβλία της αρχαιότητας. Ναι. Το 600 μετά Χριστόν, οι Κινέζοι ανακαλύπτουν ένα νέο τρόπο γραφής, αλλά και αντιγραφής. Την εκτύπωση. Τα πρώτα τυπωμένα βιβλία έχουν τυπωθεί με ξύλινα στοιχεία. Το πρώτο βιβλίο, το οποίο είναι γνωστό ότι έχει τυπωθεί με αυτόν τον τρόπο, είναι μια κινέζικη έκδοση ενός βουδιστικού κειμένου το 868 μετά Χριστόν. Το Τιπιτάκα, ένα άλλο βουδιστικό κείμενο 130.000 σελίδων, τυπώθηκε με αυτόν τον τρόπο μεταξύ το 972 και το 983 μετά Χριστόν. Οι Κινέζοι επινόησαν ακόμα τα κινητά ξύλινα τυπογραφικά στοιχεία, αλλά υπήρχε μια δυσκολία. Η πληθώρα των ιδεογραμμάτων της κινέζικης γλώσσας δεν επέτρεψε σε αυτή τη μέθοδο να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί. Κατά τον 5ο με 15ο αιώνα μετά Χριστόν, δηλαδή κατά την λεγόμενη Μεσαιωνική εποχή, στην Ευρώπη τα βιβλία εξακολουθούσαν να γράφονται και να αναπαράγονται χειρόγραφα, κυρίως σε μοναστήρια από εξαιρετικούς εικονογράφους και καλλιγράφους μοναχούς. Τα βιβλία αυτά ήταν κυρίως θρησκευτικού περιεχομένου, αλλά δεν έλειψαν και αντίγραφα κάποιων κλασικών αρχαίων έργων, τα οποία χάρη σε αυτούς τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες διασώθηκαν μέχρι σήμερα. Τα χειρόγραφα αυτά βιβλία, με την εξαιρετική τους εικονογράφηση καθώς και με την καλλιγραφική αρτιότητα των αντιγραφέων, θεωρούνται αριστουργηματικά έργα τέχνης στο χώρο του βιβλίου. Φυσικά, εκείνη την εποχή τα βιβλία εξακολουθούσαν να είναι πολύ λίγα και πολύ ακριβά. Βιβλιοθήκες υπήρχαν μόνο σε ορισμένα μοναστήρια και σε κάποιους πολύ πλούσιους ανθρώπους. Ακόμα θα πρέπει να πούμε ότι στην Ευρώπη η εκτύπωση βιβλίων με ξύλινα στοιχεία άρχισε τον 14ο περίπου αιώνα. Η εκτύπωση με αυτήν την τεχνική ήταν μία μεταφορά της τέχνης που πήραν οι Ευρωπαίοι από τους ανατολικούς λαούς. Τα πρώτα αυτά τυπογραφημένα βιβλία ήταν κυρίως θρησκευτικού περιεχομένου με εξαιρετική και πλούσια εικονογράφηση, αλλά με ελάχιστο κείμενο. Κατά την αναγέννηση, δύο μεγάλες ανακαλύψεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη μαζική παραγωγή του τυπωμένου πια βιβλίου και έφεραν την επανάσταση στην τυπογραφία. Η πρώτη ήταν το χαρτί. Η τέχνη της παραγωγής του μεταδόθηκε από τον Ισλαμικό κόσμο, ο οποίος την είχε πάρει από τους Κινέζους. Η δεύτερη ήταν τα κινητά μεταλλικά στοιχεία. Μια επινόηση η οποία αποδίδεται στο γερμανό τυπογράφο Johannes Gutenberg, ή όπως τον ξέρουμε εμείς Ιωάννη Γουτεμβέργιο, που όμως αμφισβητήθηκε από πολλούς Γάλλους, Ολλανδούς και Ιταλούς τυπογράφους.
Το γεγονός είναι πάντως ότι από το 1450 έως το 1456 η τυπογραφία εξελίχθηκε αλματοδός και έγινε ξαφνικά δυνατή η αναπαραγωγή ενός βιβλίου σε μεγάλους αριθμούς και με χαμηλό κόστος. Κατά την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, δηλαδή 19ο και 20ο αιώνα, η παραγωγή του βιβλίου γνωρίζει μια νέα τεράστια άνθηση. Ο αριθμός αντιτύπων αυξάνεται με εκπληκτικούς ρυθμούς, ενώ το κόστος παραγωγής πέφτει κάθετα. Με την αυτοματοποίηση των τυπογραφικών μηχανών, η δυνατότητα της παραγωγής αρκετών χιλιάδων αντιτύπων ενός βιβλίου είναι πια απλή υπόθεση. Και κάτι πιο σημαντικό. Είναι οικονομικά συμφέρουσα. Έτσι, δημιουργούνται αμέτρητες βιβλιοθήκες σε ολόκληρο τον κόσμο από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, με αποτέλεσμα την εύκολη πρόσβαση όσων επιθυμούσαν την ανάγνωση οποιοδήποτε βιβλίου. Το βιβλίο έχει πάψει πια να είναι είδος πολυτελείας και να υπάρχει μόνο σε κάποιες βιβλιοθήκες πολυπλούσιων ανθρώπων. Στον 20ο αιώνα, εφευρέσεις όπως το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, ο κινηματογράφος και τέλος η επανάσταση της πληροφορικής με τους προσωπικούς υπολογιστές και τις συσκευές CD-ROM απείλησαν το βιβλίο σαν μέσο επικοινωνίας και διάδοση ιδεών. Παρ' όλα αυτά και αναπένταχα για πολλούς ειδικούς που προέβλεπαν το τέλος του χαρτιού, το βιβλίο όχι μόνο επέζησε αλλά γνώρισε ακόμα μεγαλύτερη διάδοση και απήχηση στο κοινό. Ίσως οι λόγοι να είναι πιο πολύ πρακτικοί παρά συναισθηματικοί. Ένα βιβλίο είναι βολικό να το παίρνεις μαζί σου όπου κι αν είσαι. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή κατά τη μεταφορά. Μπορεί να διαβαστεί σε ύπτια ή καθιστή στάση. Δεν εκφορτίζεται, δεν κολλάει κάθε τόσο ζητώντας επανεκκίνηση. Δεν απειλείται από ιούς και τέλος δεν χρειάζεται κάθε 5 μήνες αναβάθμιση ώστε να μπορεί να αναγνωστεί. Μια εξέλιξη του βιβλίου, γνωστή στο εξωτερικό σαν audiobooks, ηχητικά βιβλία δηλαδή, η οποία ξεκίνησε την δεκαετία του 1950 και γνώρισε αρκετά μεγάλη απήχηση τη δεκαετία του 1990, μάλλον απευθύνεται σε ειδικές κατηγορίες ανθρώπων με προβλήματα όρασης ή και σε τυφλούς σαν εναλλακτική λύση από το να διαβάζουν βιβλία γραμμένα με το σύστημα Braille. Τα βιβλία αυτά είναι ηχογραφημένη ανάγνωση κάποιου βιβλίου είτε σε κασέτα είτε σε CD. Τέτοια βιβλία θα βρείτε αρκετά στο φάρο τυφλών στη Λεωφόρο Συγκρού. Επίσης, θα πούμε ότι στο πέρασμα των αιώνων πολλές μέθοδοι καταγραφής στοιχείων της καθημερινότητας των λαών υπήρξαν αλλά απέτυχαν. Για παράδειγμα, τα χάλκινα, τα μεταλλικά δηλαδή βιβλία. Ήταν μια μορφή βιβλίων που κυρίως που αφορούσε μόνο κάποιους αυτοκράτορες, βασιλείς ή ευγενείς, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο ήθελαν κατά κάποιο τρόπο να γράψουν τα απομνημονεύματά τους, τα οποία θα έμεναν στο πέρασμα του χρόνου. Φυσικά, το βιβλίο είναι ένα προϊόν του πολιτισμού που σαφώς και έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο, από τους λαούς, σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως υπήρξαν εποχές που τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Για παράδειγμα, πάρα πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι θεώρησαν την γνώση αμαρτία. Ας αναφερθούμε λίγο στο κάψιμο της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, όπου εκεί εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία έγιναν παρανάλωμα του πυρός, πιθανολογείται από χριστιανούς, γιατί μέσα σε αυτά τα βιβλία περιέχονταν απαγορευμένες γνώσεις. Στα 1933 στη Γερμανία έχουμε το κάψιμο των βιβλίων που δεν ήταν της αρεσκίας του ναζιστικού καθεστώτος και των Ναζί. Ας ρίξουμε μια ματιά σε ένα βιντεάκι σε αυτό το σημείο.
In Berlin, wie in anderen Universitätsstädten Deutschlands, wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. Das Scheiterhaufen auf dem Opernplatz in Berlin. Reichsminister Dr. Goebbels spricht zur Jugend. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Unser Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Und dazu wollen wir euch erziehen, jung schon den Mut zu haben, dem Leben in die erbarmungslosen Augen hineinzuschauen. Die Furcht vor dem Tode zu verlernen, um vor dem Tode wieder Ehrfurcht zu bekommen. Das ist die Aufgabe dieses jungen Geschlechts. Und deshalb tu dir gut daran, um diese mitternächtige Stunde den Ungeist der Vergangenheit, den Flammen anzuvertrauen. Das ist eine starke, große und symbolische Handlung. Eine Handlung, die vor aller Welt dokumentieren soll. Hier sinkt die geistige Grundlage der Novemberrepublik zu Boden. Aber aus diesen Trümmern wird sich siegreich erheben der Phönix eines neuen Geistes. Ein Zeichen der Freiheit verwandelt. Alten Zusammen und Leben und Tod verkommen nach immer der Wolle. Le nazisme a perverti les esprits contre la culture moderne, imposé une idéologie sectaire et intolérante qui va amener les étudiants à brûler eux-mêmes des livres. Aidés par les écoliers et encadrés par les SA, ils rassemblent, dans toute l'Allemagne, les ouvrages des bibliothèques, des librairies, des éditeurs qui correspondent à ce qu'Hitler appelle l'esprit non-allemand. Sur la liste noire nazie, Karl Marx, Sigmund Freud, Stefan Zweig, plus de 300 auteurs, surtout juifs ou communistes. 12 000 titres sont condamnés. Des centaines de milliers de livres doivent être brûlés. Et les SA préparent les bûchers. À Berlin, place de l'Opéra, Goebbels prononce le sermon radiodiffusé qui ouvre la messe noire de cette auto-da-fé sortie du Moyen-Âge. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Έτσι λοιπόν το βιβλίο κατά καιρούς πολεμήθηκε. Κατά καιρούς έγινε αντικείμενο μίσους και έχρας προς ό,τι έκρυβε αυτό. Και τι θα μπορούσε να είναι αυτό
φυσικά η γνώση των παλαιότερων σε θέματα που αφορούσαν τους νεότερους. Πολεμήθηκε λοιπόν το βιβλίο και σίγουρα οι άνθρωποι οι οποίοι το πολέμησαν ήταν εκείνοι που πράγματι και μπορούσαν και είχαν γνώσεις για να μεταφέρουν και να μεταδώσουν. Όμως τα μυστικά τα κρατούσαν για πάρτι τους. Τα κρατούσαν για τον εαυτό τους ή για τις ομάδες τους. Μυστικά που έπρεπε να γίνουν γνωστά και με αυτόν τον τρόπο, εάν αυτά τα μυστικά δηλαδή γινόντουσαν γνωστά, ο κόσμος, ο λαός θα άνοιγε τα μάτια του και θα διεπίστωνε ότι εκείνοι που έκαναν τα μεγάλα κουμάντα μάλλον τους έλεγαν ψέματα, γιατί έπρεπε να μπορούν να τους υποδηγετούν. Έπρεπε να μπορούν με αυτόν τον τρόπο να τους εξουσιάζουν. Από σήμερα η εκπομπή μας κάθε εβδομάδα θα σας προτείνει ένα βιβλίο προς ανάκληση. Εμείς διαβάζουμε, επιλέγουμε και σας προτείνουμε. Δείτε λοιπόν αυτό. Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Όπως είπαμε και στην αρχή, τα γυρίσματα αυτής της εκπομπής έχουν γίνει σε εξωτερικούς χώρους. Ελπίζω οι διάφορες ηχητικές εξωτερικές παρεμβολές, όπως το τερέτισμα των τζιτζικιών, να μην ενοχλήσουν καθόλου σε αυτά που θα ακούσατε. Να είστε καλά. Γεια σας. Την ερχόμενη εβδομάδα πάλι μαζί σας.
Thank you.